ενημέρωση πια έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα πρέπει πάντα να ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Η ιστορία της παραλιακής ζώνης του Λουτρακίου είναι πραγματικά και δύσκολη και παλιά και όπως άλλα ζητήματα ποτέ συγκεκριμένα δεν καθίσανε να την δούνε ή και δεν καθίσαμε να την δούμε όλοι οι πόλοι. Την απόφαση αυτή την έχει πάρει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου όλα τα χαρτιά και όλα τα έγγραφα που έχουν σταλθεί κατά περιόδους στους μαγαζάτορες, επιχειρηματίες του παραλιακού μετόχου, όλες οι ενημερώσεις και όλες οι αποφάσεις που είχαν πάρει άλλες υπηρεσίες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χαρτιά που λάβανε για το να γκρεμιστούν οι προεκτάσεις που έχουν γίνει, έχουν έρθει από την αποκεντρωμένη διοίκηση με υπογραφή του προϊσταμένου του πολιτικού μηχανικού κυρίου Βαγιώτα. Ο Δήμος πια έχει φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να καθορίσει την πλήρη φυσιογνωμία του. Μέχρι τώρα λέγαμε ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρης Αγίου Θεοδόρου. Σήμερα είναι τουριστικός Δήμος. Είναι μια γενική έκφραση, γιατί σήμερα τουριστικοί Δήμοι λέγονται πάρα πολλοί Δήμοι της χώρας μας. Το κάθε τουριστικό προϊόν όμως έχει και υποπροϊόντα πάρα πολύ σοβαρά και αυτά που έχει ο καθένας να προτείνει και αυτά που πρέπει ο καθένας να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που λέγεται από πάρα πολλές φορές να πουλήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο η δικιά μας Δημοτική Παράταξη έβαλε ένα καθοριστικό ζήτημα ότι στο σχέδιο της ανάπτυξης του Δήμου που θα καταθέσει το Υπουργείο Τουρισμού πρότεινε και μπήκε, έγινε αποδεκτό ομόφωνα ότι ο Δήμος πια είναι τουριστικός Δήμος με συγκεκριμένες δραστηριότητες, θεαματικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός. Νομίζω αυτό θα καθορίσει και την πορεία και τη φυσιογνωμία του Δήμου μας από το 2016 και μετά. Πότε πρέπει και αν πρέπει να γκρεμιστούν τελικά αυτά τα αυθαίρετα. Τα αυθαίρετα αυτά, αν μιλήσουμε ότι είναι κάποιες αυθαίρετες κατασκευές, πια και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες το έχουν αποδεχθεί και το λένε και οι ίδιοι επιχειρηματίες προς τιμήν τους και γενικά όλοι μας θέτουμε κάποια όρια συγκεκριμένα. Ότι θα πρέπει πια να τελειώσει αυτή η συζήτηση, θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός σωστός που θα αναδεικνύει το παραλιακό μας μέτωπο ξεκινώντας όχι πρώτα και κύρια από την εστίαση αλλά ξεκινώντας από την παραλία μας. Να αναδείξουμε αυτή την τεράστια γαλάζια σημαία που παίρνουμε κάθε χρόνο σαν παραλία, να περάσουμε στο από πάνω κομμάτι που λέγεται πεζόδρομος και αυτό που θέλει να απολαύσει ο Δημότης, Πρωτεκύριε, αλλά και ο επισκέπτης που έρχεται και κατά συνέπεια να έχουμε μια ευπρέπεια την οποία την επιδιώκουν πια σήμερα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, σε ένα σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία.